Τσαγκάρη, τον Γενικό Γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Πάμε, κύριε Καλογερή, να τον καλησπέρισουμε. Και την αδυναμία. Καλά, για καλά. Σήμερα είναι. Σήμερα είναι μοντελάκι σήμερα. Καλά, κάθε φορά είναι. Σήμερα όμως είναι μπουφανάκι, κασκόλ. Ο πρόεδρος με κάλυψε απόλυτα. Εσένα μόνο δεν διαφωνώ μαζί του. Ότι πλέον η αύξηση ενέργειας δεν είναι. Η ενέργεια, δηλαδή το ρεύμα μας, δεν είναι πλέον άλλο ένα ενίκιο. Είναι άλλο ένα ενάμιση και πάει για δύο ενίκια. Και αν το υπολογίσουμε την αύξηση που γίνεται από Γενάρη και θα φτάσει μέχρι Ιούνιο, τουλάχιστον εγώ το πιστεύω, αυτά δεν θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω για πρακτικά θέματα, γιατί ο πρόεδρος με κάλυψε τελείως. Απόλυτα δηλαδή. Θέλω να πω ότι στις εκτόσεις τρέχουμε με τα μισά. Δηλαδή, πέρσι το τρίμηνο μέχρι το Μάρτιο ουσιαστικά που τελειώνει η εκτόσεις, δηλαδή αλλάζουμε σεζόν και εκεί λέμε τελειώνει η εκτόσεις, παρόλο που υπερολογιακά τελειώνει 28 Δευτέρου. Τώρα έχουμε εκτόσεις τώρα. Εκτόσεις, συνεχίζονται εκτόσεις, μέχρι αλλαγή τη σεζόν. Τώρα το κρύο μας οδηγεί να αλλάξουμε σεζόν λίγο αργότερα. Uh-huh. Δηλαδή από την Πέμπτη καλυτερεύει ο καιρός και θα αλλάξουμε βιτρίνες τώρα και ουσιαστικά προϊόντα μέσα στο μαγαζί. Αυτά που βλέπετε τώρα είναι χειμωνιάτικα. Παρότι ακόμα υπάρχει νέα κολεξιόν στα περισσότερα μαγαζιά, εννοώ τα μεγάλα, υπάρχουν και εκτός ταυτόχρονα. Ακόμα. Λειτουργούν. Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν πολύ νωρίς τη βιτρίνα στην καλοκαιρινή και τη νέα κολεξιόν την έχουν. Άλλες είναι πιο καθυστερημένες. Γιατί ο Έλληνας καταναλωτής αντιδρά πιο αργότερα, πάνω στην εποχή. Δεν είναι όπως τον Γερμανό καταναλωτή που είναι προγραμματισμένο. Θα πας τώρα από το Μάνικο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή όλα αυτά που είπε ο πρόεδρος έχει πολύ δίκιο. Όμως εμείς θέλουμε μια ρευστότητα τώρα. Και πώς θα την αποκτήσουμε, αφού η κυβέρνηση δεν έχει και αυτή έχει στερέψει και πρέπει να μας βοηθήσει και εμάς. Έπρεπε να κάνει μια ρύθμιση, το είπα και προχτές, μια ρύθμιση πολύ μεγάλη. Τις 120 δόσεις, όχι μόνο τα κορονοχρέη μέσα. Τα τρέχοντα, που είναι σημαντικό, τα τρέχοντα, 24-48. Καταρχήν για τον ΕΦΚΑ, κράτος το ένα, κράτος το άλλο, ΑΔΕ, ΕΦΚΑ. Όλα αυτά πρέπει να έχουν μια ρύθμιση πάγια, η οποία να είναι 24-48 δόσεις. Και τα παλιά χρέη 120 δόσεις. Ακούστε τι συνέβη. Όπως το είπαμε, τα χρέη εμφανιστήκανε στην πλατφόρμα του ΚΑΟ, την πλατφόρμα από το ΚΑΟ, μετά τη λήξη της ρύθμισης. Άρα εμείς τι κάναμε, τρέχαμε τώρα στον κάθε διευθυντή του ΚΑΟ να παρακαλάμε, πάγαμε πάρα πολλές ώρες για να διαχωρίσει τα κέρδη, να ρυθμίσουμε αυτά σε πιο πολλές δόσεις, 40-50, και τα παλιά να μείνουν αρρύθμιστα. Και αν μπορέσουμε να πετύχουμε μια αρρύθμιση μεγάλη, να τα ρυθμίσουμε και αυτά. Φαίνεται οι προθέσεις. Ότι από τις 850.000 μόνο οι 50 αριθμίσανε. Το κράτος, άμα κάνει μια γενναία ρύθμιση, θα πάρει αμέσως ζεστό χρήμα από εμάς, γιατί θα είναι πολύ πιο λίγα τα λεφτά. Κοιτάξτε, η ρευστότητα μου σας λέω είναι το εξής. Όταν έχω να πληρώσω μια ρύθμιση εγώ για τα φορολογικά μου, 2.500 ευρώ, και μια για τα ασφαλιστικά μου, 2.000 ευρώ, 4.500. Αν αυτό γίνει μια γενναία ρύθμιση και πληρώνω και για τα δύο 600-700 ευρώ, τότε θα μπορώ να αντιμετωπίσω την αύξηση της ενέργειας. Εγώ, γραμματέα, κύριε Τσαγκάρη, θεωρώ ότι αργά αλλά σταθερά θα μπει λίγο το θέμα του κουρέματος σε ορισμένα πράγματα, γιατί εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι αυτά που λέτε, θα σας έρθει ταυτόχρονα η εφορία για τον επόμενο χρόνο, θα σας έρθει ο ένφια, θα σας έρθει, δηλαδή οι επόμενες δόσεις όπως θα είναι μια τρέλα, δεν ξέρω αν τα βγαίνουν. Κοιτάξτε λίγο. Καταρχήν είναι εφορία να πούμε κάτι. Και πιστεύω θα το κάνει. Και η Ευρώπη και η κυβέρνηση δεν έχουν άλλες επιλογές. Να σας πω, εφορία πληρώνουν αυτοί που έχουν κέρδη. Εμείς δεν έχουμε κέρδη. Είμαστε σχεδόν δύο χρόνια τώρα με 5 μήνες κλειστό τον κάθε χρόνο. Άρα τι κέρδη να πραγματοποιήσουμε. Και έτσι το τραπεζικό σύστημα είναι κλειστό, που αν έπαιρνα ένα δανειάκι εγώ τώρα, θα μπορούσα να αντιμετωπίσω τη δύσκολη κατάσταση και μετά να το αποπλήρωνα. Αλλά και εσείς τώρα αυτά που περιγράφετε είναι όσοι είναι συνεπείς, έτσι, γιατί υπάρχουν και μπαταξίδες σε κάθε χώρο και σε κάθε επάγγελμα. Υπάρχουν. Κοιτάξτε, η πλειονότητα των. Γιατί εσείς τι είπατε, θα πάω να πάρω ένα δάνειο ακόμα να το ρίξω στη δουλειά μου, όχι να το βάλω στη τσέπη. Ακούστε, κύριε Σαδήμο, ακούστε. Μπαταξίδες είναι αυτοί που δεν έχουν χρέη. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος δεν δηλώνει τίποτα ή πουλάει χωρίς παραστατικά, δεν έχει πρόθεση να πληρώσει και το έχει κάνει πριν. Από πριν δηλαδή. Δεν αγόρασε χωρίς παραστατικά, πουλάει χωρίς παραστατικά.
Εγώ που πούλησα και περίμενα να πληρώσω και εκείνη την ώρα έκλεισα. Ή στο μνημόνιο μου κατεβάσαν τον τζίρο. Εγώ έχω τα χρέη. Δεν τα έχει ο Πανταχτής. Υπάρχουν και αυτοί που λέτε, σίγουρα, οι οποίοι τα εγκαταλείπουν, δεν θέλουν να τα πληρώσουν, βάζουν κάποιον άλλο προς την ΟΚ. Πάντως υπάρχει ένα θέμα, κύριε Τσαγκάρη, το βάζετε. Φωνή Βόντος Αντιερήμων, γιατί δεν ακούω να το βάζουν και πολλοί, για να είναι μια πολλαπλασιαστική φωνή, ότι οι τράπεζες θα πρέπει να δώσουν δάνεια. Ο ρόλος της τράπεζας είναι αυτός. Από εκεί βγαίνουν κανονικά σε ένα υγιές σύστημα, από εκεί βγαίνουν και τα κέρδη των τραπεζών. Εδώ τα κέρδη βγαίνουν από τους λογαριασμούς, τα πληρώσεις, να δώσεις κάτι παραπάνω, από αυτά που θα κλέψουν, από εκεί γίνεται. Τράπεζες που δεν δανειοδοτούν δεν μπορεί να είναι τράπεζες, δεν είναι τράπεζες. Ούτε μπλοκ δεν μας δίνουν, κύριε Σκουρή μου. Αλλά τι να το κάνουμε εμείς το δάνειο, αφού δεν ξέρουμε αν μεθαύριο με τη ρευστή αυτή η κατάσταση, αν μπορούμε να το αποπληρώσουμε. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή να μας δώσει μια ρευστότητα άμεσα τώρα η πολιτεία μικρή. Δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, η ΔΕΗ έρχεται ένα ρεύμα τεράστιο, τα λέγαμε προχτές, 3.500-1.300, εκ των οποίων τους έχω δώσει λογαριασμό μου, λέει ρυθμιζόμενες χρεώσεις 500 ευρώ. Για δείξτε να το δούμε αυτό, για δείξτε να βλέπουμε τα νούμερα. Δεν φαίνεται. Τα είπαμε εδώ. Δεν φαίνεται καλά. Έτσι, εδώ. Ρυθμιζόμενες χρεώσεις 500 ευρώ. Και μετά Δήμος ΕΡΤ άλλα 350. Σε 1.300 ευρώ. Άρα λοιπόν οι Δήμοι, οι ΕΡΤ πρέπει να κάνουν μια έκθεση αυτή τη δύσκολη στιγμή. Το έκανε ο Δήμαρχος της Κλειφάδας, όπως είπατε. Δεν πρέπει να δούνε. Τι σημαίνει οι ρυθμιζόμενες ποιότητες. Τώρα πρέπει να κάνουν τις ανανεώσιμες, να πληρώσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα που είμαι στη δύσκολη στιγμή. Κατάσταση, μου, στη δύσκολη φάση. Ναι, να ρωτήσω τώρα. Κάτι. Ναι. Το παρακαλώ, και να γίνει και μια ανοχή της πολιτείας. Αν μπλοκάρει τους λογαριασμούς μας, εμείς θα κλείσουμε. Και θέλουμε τώρα μια ανάσα από το κράτος και μια συνεννόηση μαζί του. Θέλουμε διαδρόμους επιβίωσης. Μια ερώτηση τώρα. Επειδή μας βοηθάτε κάθε φορά και σας ευχαριστούμε που βγαίνετε και μέσα από το μαγαζί σας για να έχουμε και εικόνα, κόσμος μπαίνει στα καταστήματα. Εντάξει, τώρα αυτή την ώρα βρέχει έξω, μας λένε. Δεν είμαστε μέσα στο στούντιο. Δεν έχουμε καθόλου. Όχι, δεν έχουμε. Κοιτάξτε, είναι. Δεν έχουμε καθόλου δουλειά. Αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο, γιατί είναι ένας μαθηματικός μήνας, έχει κρύο, έχουν ψωνίσει, έχουν καταναλώσει όλο αυτό το διάστημα με τις πολλές εκπτωτικές περιόδους. Δεν έχουμε παράπονα από τον κατανολητή. Όμως συγκρίνουμε τον Γενάρη-Φλεβάρη-Μάρτη φέτος με τον Γενάρη-Φλεβάρη του 19. Του 19, να έχετε μια σύγκριση. Ναι. Αυτή τη σύγκριση κάνουμε και είμαστε 50% κάτω. 40-50% κάτω. Αλλά αυτό θα αντιμετωπίσουμε, να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί λόγω της πανδημίας κάναμε μειωμένες αγορές, κάναμε μειωμένη νοικοκυριά. Ναι, άρα όλοι χάνουν, δεν χάνετε μόνο εσείς, όλοι χάνουν. Άμα κάνεις μειωμένες αγορές, κάνει κι άλλος που τα παράγει. Όταν αυξάνεις την ενέργεια, μου αυξάνεις την ενέργεια, μου μειώνεις και το καταναλωτικό εισόδημα, δηλαδή έχω μειωμένες εισροές, και έχω και αυξημένα έξοδα. Δεν θα μπορέσω να τα απεξέλθω τώρα. Να κάνω και μια άλλη ερώτηση τώρα, τα λέμε όλα. Μια ερώτηση τώρα. Αυτά είναι τα πρακτικά. Ναι. Αυτό που θα ρωτήσω πρακτικό είναι. Αυτό που θα ρωτήσω είναι πρακτικό, κατά εμέ, γιατί εσείς θα το πληρώσετε. Εσείς, ενώ ο εμπορικός σύλλογος και όχι μόνο. Εσείς δίνετε χρήματα στους εργαζομένους σας πάνω από το κατώτατο μισθό που θα ξεκινήσει από την 1η Μαΐου. Δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό, αλλά φανταζόμαστε. Τα βασικά στελέχη παίρνουν πολύ πάνω από το. Ναι. Γιατί δεν υπάρχουν κιόλα στο χώρο μας. Έτσι, όλοι θεωρούν ότι είναι ευκαιριακό. Θα πάω να γίνω πολιτής 2 μήνες και θα φύγω. Δεν υπάρχει. Μυαλό του αλλού. Όχι, ο πολιτής. Έχουμε και κάποιους οι οποίοι είναι δορυφόροι και παίρνουν το βασικό. Ναι. Αλλά το βασικό είναι το σύνολο, σχεδόν το σύνολο του προσωπικού μας. Το 85% παίρνει πολύ πάνω από το βασικό μισθό. Άρα ουσιαστικά εσάς ο κατώτατος μισθός, αν το εμπόριο, δεν το κουμπάει εύκολα. Αυτό θέλω να πω. Καταρχήν, ο κατώτατος μισθός, όταν πάρει κάτι τώρα, μου δώσει, θα το εισπράξουμε εμείς με ελάχιστο ποσοστό μέχρι το Δεκέμβριο-Γενάρη. Άρα αυτό έλεγα, ότι τα μέτρα που παίρνει η πολιτεία είναι όλα για μετά. Δηλαδή, που κάνει την αποπληρωμή των εμπιστευτέων προκαταβολών 90 δόσεις. Δηλαδή τώρα σε ένα βάθος χρόνου 7 ετών. Δεύτερον, ας πούμε, μου κάνει τη μείωση του έμφυα 30%. Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς που πήρατε δηλαδή 4 χιλιάρικα και θα επιστρέψετε τα 2, θα τα δώσετε σε 90 δόσεις τα 2 χιλιάρικα. Καραμέλες είναι. 90 δόσεις. 50 ευρώ το μήνα. Αλλά πέστε μου εσείς τώρα, αυτή τη στιγμή, από τα μέτρα όλα αυτά που ακούτε, πώς στηρίχτηκε οι επιχειρήσεις, οι μικρές, πώς στηρίχτηκαν. Εγώ δεν βλέπω τον λόγο.
Δηλαδή το να είδε το ρέπα μου από 500 να έρχεται 2.500. Σας διακόπτω. Σας διακόπτω και δεν λάκει μισό λεπτό. Το ρεύμα είναι 2.500, επιστρεπτά είναι 2 και του κάνει δόσεις 90 δόσεις για το 2.000. Γιατί ο Τσαγκάρης δεν έχει πάρει επιστρεπτά 100.000 που πήραν κάποιοι. 50 ευρώ το μήνα. Ναι. Άλλοι, αυτοί που πήραν τα πολλά διευκολύνονται και αυτοί. Αυτό λέω. Αυτό λέω και άλλη μια φορά. Αν κάνετε μια βόλτα και ρίξετε μια ματιά, άλλες δραστηριότητες που πήραν πολλές χιλιάδες ευρώ, αυτή τη στιγμή είναι σε άνθηση. Και εμείς αγωνιζόμαστε να πλώσουμε το ρεύμα. Είναι σε άνθηση. Έχουν παίρνουν κτίρια, κάνουν μικρά ξενοδοχεία. Άλλα μαγαζιά, δέστε λίγο οι δραστηριότητες οι άλλες. Το μικρό λιανικό εμπόριο δεν βοηθήθηκε καθόλου. Ούτε για επανεκκίνηση. Τώρα και πήρε ψίχουλα επιστρεπτές προκαταβολές. Εντάξει. Να σου πω τώρα. Άπεστο, Βασίλη. Τώρα έρχεται Πάσχα. Έτσι. Μας λέγατε παλιά δεν γινόταν γάμοι. Τι θα πάρετε, λέει, ένα μαγιό και ένα μπακό, δεν είναι λεφτά. Τώρα γίνονται γάμοι. Οι πιο πολλοί γάμοι, λένε, γίνονται τώρα. Πάσχα, θα μπορούμε να πάμε. Μισό λεπτό. Θα μπορούμε να πάμε στα χωριά μας το Πάσχα. Ελεύθερη θα είναι η διασκέδαση. Πιθανόν θα έχει καταργηθεί και το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Είναι πολύ πιθανόν. Ερώτημα, τι περιμένετε, μια μισή λιγότερο από ένα μήνα. Εγώ έχω να δω δουλειά το Πάσχα στην επιχείρησή μου, στα καταστήματά μου, εδώ και μια δεκαετία. Τώρα θα πάτε με το τζιν σας και το χειμερινό μπουφάν, κύριε Σκουρή. Δεν αναμένουμε τίποτα το Πάσχα σημαντικό παλιά. Πριν από 10 χρόνια είχαμε ήταν δώρο, ήταν το δώρο αυτό. Ναι, δηλαδή, και να πούμε και για τους γάμους. Γάμους, βλέπω πραγματικά ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και θα γίνουν πάρα πολλοί γάμοι αυτό το διάστημα μέχρι το Σεπτέμβριο. Θα γίνουν γάμοι. Και έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό ότι αναμέναμε κάποια στιγμή θα τέλειωνε η πανδημία. Φέρατε κοστούμια. Αλλά για το Πάσχα δουλειά δεν υπάρχει. Φέρατε κοστούμια τώρα. Πώς φοράει κοστούμια, κύριε Σκούρη μου. Μόνο οι γαμπροί φοράνε και οι υπουργοί. Ωραίος. Και οι δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφοι, βέβαια. για το Σκούρη τα λες. Όχι, εγώ ποτέ. Γιάννη, σε λίγο να δούμε τώρα τι στο μαγαζί που είσαι τώρα και τι εμπόρευμα έχει. Όχι. Τι. Ένα λεπτό, κύριε Σιάννη, μην το πες. Λοιπόν, αυτό θα το κάνω την επόμενη φορά. Τώρα εδώ ήρθα εδώ που δεν έχω τίποτα να σου δείξω. Γιατί είναι όλα κουστούμια και μπλε γκρι. Εντάξει. Είσαι σε μαγαζί. Πειραιά είσαι, πού είσαι τώρα. Όχι. Στον Πειραιά, σε ένα χώρο εδώ που έχουμε τα κουστούμια. Απάνω είναι αυτά που είδε. Τα χρώματα της Άνοιξης ποια είναι, κύριε Τσαγκαρή? Δεν υπάρχουν χρώματα της Άνοιξης, κύριε Σκουρή. Για τον άντρα τα έχουμε πει και παλαιότερα αυτά. Μπλε, σιέλ, μπεζ, αυτά είναι. Και τα μπλουζάκια από τη μέση και κάτω δεν υπάρχει. Τα χρώματα πρέπει να είναι ή πολύ σκούρα ή ένα-δύο ανοιχτά. Δηλαδή, αλλά από τη μέση και πάνω, ό,τι χρώμα θέλει μπορεί να φορέσει. Τον είδε σήμερα με το φουλάρι, ναι, όπως είναι. Αμάνικο μπουφανάκι, φουλάρι, είναι έτοιμο. Μα μου έκανες παρατήρηση την επόμενη φορά. Όχι, είσαι πάντα. Κύριε Τσαγκάρη, είστε πάντα ντυμένος κομψά, προσέχετε. Και να σου πω κάτι. Όταν ένας επαγγελματίας προσέχει τον εαυτό του, πάει να πει ότι προσέχει τους πελάτες του και μπορεί κιόλας να του προτείνει την αγοράση για να τον εμπιστεύεται ο άλλος. Γι' αυτό και χτίζονται αυτές οι σχέσεις εμπιστοσύνης. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν ακούει. Ακούει τη γυναίκα του μόνο. Δεν ακούει. Εμείς είμαστε ενδυματολόγοι, αλλά δεν ακούει. Λοιπόν, βοηθήστε τώρα λίγο να πετύχουμε μια ρύθμιση. Εδώ, δηλαδή, θα τα λέμε συχνά πυκνά. Να καταλάβουν οι διαχειριστές ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη για ρευστότητα και μόνο από εκεί. Γιατί να ξεκαθαρίσουμε κάτι και να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχει ρύθμιση για τα κορονοχρέη, αλλά την περίοδο του κορονοϊού τι χρέη να δημιουργήσεις. Αυτό είναι. Δηλαδή, αν χρωστάει μια επιχείρηση να έχουμε μια εικόνα 30.000, τα κορονοχρέη είναι 6. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί δεν χρήμαστε, τα μισά τα πλέον το κράτος και λοιπά. Αφήστε που γινόταν ένα λαλούμ. Παίρναν αυτά που πληρώνουμε σύγχρονα στην ώρα τους και τα βάζαν σε παλιά χρέη. Δηλαδή, θέλουμε οπωσδήποτε μια βοήθεια. Δεν θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό θα το εισπράξουμε τον Ιούνιο. Τώρα παραλάβαμε πορεύματα. Ήρθαν οι προμηθευτές μας, εμπιστευτήκαν. Είχα πει ότι... Ναι. Αφού έχετε καλό brand name, κύριε Τσαγκάρη, λογικό να σε εμπιστευτούν. Αυτό για μένα μιλάω, κύριε. Όχι, δεν καταλάβατε. Ότι στο εμπόριο. Επειδή και εγώ προέρχομαι από εμπορική οικογένεια, η μητέρα μου δηλαδή, που είχε εδώ στην Πάτρα, στο εμπόριο, όταν έχει καθαρό όνομα και πληρώνει την ώρα σου, σε εμπιστεύονται. Ναι, αλλά να σκεφτείτε, τις επταπλές επιταγές που μαζί τα λέγαμε εδώ, πώς πληρωθήκαν αυτές. Η εστίαση πήρε 7% επανεκκίνηση. Πήρε του κόσμου τα λεφτά. Έχετε δίκιο τώρα σε αυτό. Είχαμε λεφτά εμείς, δεν πληρώναμε το ΦΠΑ και τις ασφαλιστικές φορές για να πληρώσουμε τις επιταγές. Άρα λοιπόν σωστά λέτε
ότι τον προμηθευτή μας πρέπει να τον πληρώσουμε για να έχουμε πόρμα στο ράφι. Αλλά αυτά τα χρέη τώρα. Ο τραπεζικό σύστημα δεν υπάρχει, λοιπόν, άρα τι κάνουμε. Την επόμενη φορά θα έχουμε χρώματα, ρούχα περισσότερα, μήπως δούμε για την καινούργια κολεξιόν. Βρέχει εκεί στον Πειραιά που είστε? Βρέχει. Βρέχει, αυτό μας δίνει όλοι τώρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά, γιατί είστε περιγραφικός και μπαίνετε στον πυρήνα των προβλημάτων των συναδέλφων σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.